Σημαντική αύξηση των οικογενειών που θα στρώσουν το πασχαλινό τους τραπέζι με τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπολείο του κοινωνικού οργανισμού, αναμένεται το φετινό Πάσχα με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των οικογενειών που θα πάρουν τρόφιμα θα ξεπεράσουν τις 1.000. Θα είναι δηλαδή κατά τουλάχιστον 100 περισσότερες οικογένειες σε σύγκριση με το περσινό Πάσχα που είχαν φτάσει στις 900. Η αύξηση αυτή σε μια περίοδο που η ανεργία στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας έχει υποχωρήσει σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ανησυχητική και δείχνει ότι αρκετές οικογένειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την επιβίωσή τους, μη έχοντας ούτε για τα αναγκαία. Άλλωστε, η αύξηση των δικαιούχων οικογενειών στο κοινωνικό παντοπολείο είχε φανεί και τους περασμένους μήνες, αφού υπήρξε μια σταθερά ανωδική τάση στον αριθμό των αιτήσεων για να μπουν στο πρόγραμμα. Σε επίπεδο ατόμων, οι πάνω από 1.000 οικογένειες αντιστοιχούν σε περίπου 3.200 με 3.500 άτομα. Η διανομή θα γίνει στις αρχές Απριλίου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τον κοινωνικό οργανισμό στο κτίριο του κοινωνικού παντοπολείου. Οι οικογένειες φέτος δεν θα πάρουν αρνί, αλλά κοτόπουλο και χοιρινό, έτσι ώστε το κρέας να φτάσει για όλες. Ενώ θα γίνει διανομή ξηράς τροφής και διάφορων πασχαλινών γλυκισμάτων, τσουρέκια, σοκολατένια, αυγά κτλ. Για παιδιά.